ότι θα είναι συναρπαστικός. Ο κόσμος εδώ κατέκτησε από ώρες στο στάδιο, δημιουργώντας εξ αρχής μια φοβερή ατμόσφαιρα. Και πλέον αυτή είναι στο αποκορύφωμά της, κάτι που φυσικά αρμόζει σε έναν τέτοιο τελικό. Σας ευχόμαστε λοιπόν να απολαύσετε κάθε στιγμή του υπέροχου αυτού θεάματος. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Νομίζω μπορούσε να είναι καλύτερα σε αυτή τη φάση. Αν και είχαν κόσμο στην περιοχή που περίμενε, δεν ήταν πολύ καλή η σέντρα. Καλάμπρια. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Λόπες. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και σχέ, δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ζιρού! Πελούζο. Αϊθάν, κάνει τη μακρινή παλιά. Φίλιπ Τζούρισιτς. Για όσους δεν μας έβλεπαν νωρίτερα, να πούμε ότι δεν έχουν χάσει κάτι σημαντικό, καθώς ακόμα δεν υπάρχει σκορ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Δε Φρέρ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Γεννάει κεφαλιά. Ο goalkeeper δεν το είτε σε αυτή τη φάση. Φίλιπ Τζούρισιτς.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Λέτε να είναι αυτό το γκολ που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έσπασε το 0. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πέρασε. Ζιρού. Πολύ καλή προσπάθεια λοιπόν. Και με αυτή την όμορφη κυνηγιά κλείνει και το προνομιό. Το Μιλάνο είναι μπροστά ένα γκολ. Αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά. Πώς το βλέπεις λοιπόν το τελικό με βάση τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Εντάξει, είναι φυσικό όταν πηγαίνεις στα πολιτήρια και έχεις το προβάδισμα στο σκορ, έχεις και το ψυχολογικό αβαντάζ. Αλλά βέβαια αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει στο δεύτερο μέρος να έχεις το βλέμμα του τίγρη, ας πούμε, για να καθαρίσεις το παιχνίδι μια και καλή. 1-0 το σκορ με 45 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Πάω. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Σημαδεύει προς τα μέσα, δεν θα βγει τίποτα από αυτή τη σέντρα. Καλάμπρια. Καλάμπρια, καλπάζει από τα δεξιά. Καλάμπρια, προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Βγάζει τη σέντρα, μία κεφαλιά. Δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του Σίσου. Το τροφοδότησε άψογα και αυτός με την πλάση του δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Μπράβο στον προπονητή που πίστεψε στον παίκτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίκτυα.
Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Αυτό το δεύτερο γκολ που πέτυχαν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα τους αρκεί να διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Όταν μια τέτοια κανονιά πάει μέσα, 99% είναι γκολ. Η άψογη τεχνική επιτρέπει στον παίκτη να εκτελέσει με τη μέγιστη δύναμη και ακρίβεια. Και τότε δεν υπάρχει σωτηρία για τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ξεχύνεται μπροστά. Και σουτάρει. Τι κεραυνός ήταν αυτός. Τι τελείωμα κι αυτό. Έβαλε μέσα όλη την απαράμιλη κλάση του και την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα. Απίστευτο! Και ναι, θα κάνει το hat-trick. Το όνομά του θα βρίσκεται παντού και είναι αυτό που θα σφραγίσει αυτόν τον γύρο. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράσει ενστικτοβώς. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι striker έχουν φοβερό ενστικτοβώς. Αυτό το γκολ έκανε hat-trick σήμερα. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει το γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Τι να πει κανείς τώρα, αυτούς κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Τεφρέν! Πόσο σε τον φύλακα. Τουλάχιστον δεν το βάζουν κάτω. Εδώ βλέπουμε πως δοκιμάζουν το πόδι τους και από μακριά. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποιο να τους κάτσει. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Στην μπάλα ο Ζιρού. Ζιρού. Θα ψάξει το γκολ. Σουτ και ραβνό ο Τσαπέλης εδώ. Σασουόλο θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπτει το παιχνίδι. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη που είχε στα πλάγια με χώρο μπροστά του. Η μπάλα προς τα μέσα. Μπακαγιόκο! Και το γκολ ήταν πάρα πολύ καιρό να δω. Έχω μείνει άναπτο. Ω Θεέ μου! Τι να πει κανείς πλέον. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους.
το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Αϊχάν γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Αυτό ήταν τέλειο. Τι καταπληκτική απόδοση. Ανάλογη των περιστάσεων. Έχουν κερδίσει το κύπελο Κονάμι. Το Μιλανό πανηγυρίζει την νίκη. Είναι η ιδανική στιγμή για όλους το σύλλογο και φυσικά για τους οπαδούς. Αυτή η μέρα αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας.